Στο Κρακοβούνι η τοπική ομάδα υποδέχθηκε τον Απόλλωνα. Εκεί βρέθηκε η κάμερα του Νάιτζελ Κόπατς από το leonirion.gr και θα μεταφέρουμε όλες τις φάσεις και βέβαια τα γκολ της αναμέτρησης. Αυτό το ισόπαλο 1-1 με τον Απόλλωνα Τυρού μετά το παιχνίδι του για την 24η αγωνιστική να πανηγυρίζει και την εξασφάλιση της παραμονής του στην κατηγορία. Πήρε έναν χρυσό βαθμό στο Κρακοβούνι και πλέον είναι άνετη η ομάδα του Τυρού εν ώψη των δύο τελευταίων αγωνιστικών. Εδώ είδαμε ένα κάτι πολύ εντυπωσιακό. Ο Δημητρίου έκανε το άλμα, η μπάλα πέρασε πάνω από τα δοκάρια. Η απομάκρυνση από την άμυνα του Απόλλωνα δεν είναι ιδανική, με τους γηπεδούχους να κρατούν την μπάλα. Εδώ βλέπετε για ένα δυνατό μαρκάρισμα. Ο Ραγιάς, εκεί ο νεαρός προσδοχής του Απόλλωνα, έπεσε στο έδαφος. Συνεχίστηκε το παιχνίδι με τον Γκουλεντιανό απέναντι από τον Λάσκαρη. Ο τερματοφύλακας του Απόλλωνα βγήκε με τα πόδια και με το κόρνερ στην φάση αυτή για την ομάδα του Κρακοβουνίου. Τους γηπεδούχους να είναι και πάλι στο προσκήνιο από τα αριστερά. Τώρα η προσπάθεια και το γύρισμα του Ντρέου, οι κόντρες δεν τον ευνόησαν. Εδώ η ομάδα του Τυρού από τα δεξιά, ωραία εκεί η προσπάθεια που θα κάνει ο Καράμπελας, η μπάλα έξω από την περιοχή με τον Εχιώτη, η τρίπλες του, τελικά ο Δημητρίου έπειτα από την παρεμβολή και των Αμερικών θα μπλοκάρει την μπάλα. Με την ομάδα του Τυρού τώρα εξαιρετική εδώ η προσπάθεια από τον Κορολόγο, θα βρει τον Μέγα. Οι δύο πιτσιρικάδες που συνδυάζονται πάρα πολύ ωραία του Απόλλωνα, βραχύσομοι, καλοί τεχνίτες, γρήγοροι, παιδιά τα οποία δουλεύει ο Δημήτρης Λαλουδάκης και τα έχει αναδείξει την εφετινή χρονιά με την φανέλα της ομάδας του Τυρού. Με τους γηπεδούχους τώρα εδώ το κλέψιμο από τον Χιώτη, ευκαιρία για κόντρα επίθεση, κάθε την παλιά του δεν είναι όπως είναι, λίγο μάλλον πιο δυνατή για τον Κατσιμπίρη. Και στην φάση αυτή η ομάδα του Απόλλωνα θα πετύχει και το 1-0, θα ανοίξει το σκορ. Σκορ για τον Απόλλωνα ο Σούσος. Εδώ αρχικά ο Λάσκαρης αποκρούει το πλασέ που γίνεται από τον Σιδηρόπουλο. Στη συνέχεια ο Σούσος προκαινής εστίας θα κάνει το 1-0 και θα βάλει μπροστά την ομάδα του το Κρακοβούνι, το οποίο εξασφάλισε πολύ νωρίς την παραμονή του και στον δεύτερο γύρο και αυτό άνοιξε το rotation του, έβαλε αρκετό χρόνο σε όλους τους προσεξές που διαθέτει στο ρόστερ του σε μια χρονιά στην οποία με ιδιαίτερη άνεση θα λέγαμε κατάφερε να φτάσει στο μεγάλο του στόχο. Εδώ οι φιλοξενούμενοι, ένα γύρισμα, η μεγάλη χαμένη ευκαιρία εκεί για τον Απόλλωνα, πάρα πολύ καλή στιγμή, λίγο έλειψε να φέρει στα ίσια το παιχνίδι. Το σούτ όμως πέρασε πάνω από τα δοκάρια, το σούτ από τον Παρασκευά. Εδώ ένα σούτ του Κουλεντιανού μετά από ωραία προσπάθεια μπλόκαρε ο Λάσκαρης και πάλι οι φιλοξενούμενοι από τα αριστερά. Θα γίνει και η σέντρα, ο Δημητρίου δεν έχει πρόβλημα, θα μπλοκάρει την μπάλα. Με την δεύτερο ημίχρονο με την ομάδα του Απόλλωνα να βγαίνει πιο δυνατά. Εδώ ο Χιώτης στο σούτ, η κόντρα, η μπάλα παίρνει παράξενη τροχιά, καταλήγει στα δίχτυα, 1-1 για τον Απόλλωνα με το Χιώτη να ισοφαρίζει για την ομάδα του Τυρού. Εδώ και πάλι σε επανάληψη το σούτ του Χιώτη, η κόντρα, η μπάλα πηγαίνει ψηλά στα δίχτυα του Δημητρίου που παρά το άρμα του δεν κατάφερε να κάνει κάτι περισσότερο και κάπως έτσι η μπλε, η ομάδα του Τυρού θα φέρουν στα ίσια την αναμέτρηση κάνοντας το 1-1, ένα παιχνίδι το οποίο παρά τις ευκαιρίες που δημιουργήθηκαν μέχρι το φινάλ δεν άλλαξε κάτι δραματικά στην αναμέτρηση, με τις δύο ομάδες να μοιράζονται από έναν βαθμό και ουσιαστικά να είναι απόλυτα ευχαριστημένες από την τελική έκβαση αυτής της αναμέτρησης. Εδώ και πάλι βλέπουμε τις δυνατές μονομαχίες, ένα σουτ που θα γίνει άστοχο από ο Φασιλής, ήταν αυτός ο οποίος δοκίμασε το πόδι του έξω από την περιοχή, με τους φιλοξενούμενους να βγαίνουν όπως είπαμε πιο επιθετικά στο δεύτερο μέρος. Εδώ πολύ ωραίο τρόπο, Λάπατας θα πάρει την μπάλα από Γκαμβίση. Εδώ οι γηπεδούχοι προσπαθούν να απειλήσουν, ο Λάσκαρης δεν έχει πρόβλημα. Ένα φάουλ για τους φιλοξενούμενους.
Με το κεφάλι εκεί θα διώξει, όχι καλά όμως, ο Λάπατα. Σε ένα σούτ του Καμβίση, δυνατό αλλά άστοχο από το πλάι, η μπάλα πέρασε παράλληλα έξω. Ο Χιώτης, πολύ ωραία, γρήγορη, ανεπτυγμένη προσπάθεια για τους φιλοξενούμενους. Ένα σούτ και πάλι με κόντρα, μπλόκαρα αυτή τη φορά ο Δημητρίου. Ο Κώσιβας, ο Κωνσταντάς, να δώσω που δοκίμασε μόνο το σούτ αυτό. Η σέντρα, η κεφαλιά από το Χίλαρη, μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τον Απόλλωνα, με την μπάλα να φεύγει λίγο έξω σε αυτή την ωραία κεφαλιά του Χίλαρη. Η σέντρα τώρα από τα δεξιά για τους γηπεδούχους, η παρεμβολή εκεί του Παρασκευά, το κόρνερ που κέρδισε το Κορακοβούνι, με το Χιώτη και πάλι η φιλοξενούμενη, ένα γύρισμα του Χιώτη, η προσπάθεια απομάκρυνσης, δυναμικά εκεί ο Λάπατας θα διώξει την μπάλα, με τον Καμβίση τώρα η φιλοξενούμενη που ανοίγει την μπάλα στον Κωνσταντά. Ο Κωνσταντά στο ένας με έναν συγκλίνει, πατάει περιοχή. Ο Λάπατας εκεί, έγκαιρη η παρέμβασή του με το πόδι, απομάκρυνε την μπάλα βάζοντας την κόντρα. Βλέπετε τον τρόπο με τον οποίο πιέζει ο Απόλλωνας σε όλο το δεύτερο ημίχρονο. Έχει σοφαρίσει, έχει το momentum της αναμέτρησης. Εδώ και ένα δυνατό μαρκάρισμα και η κίτρινη κάρτα που θα δεχτεί ο Κωνσταντά στην φάση αυτή. Ο Κουλεντιανός, η μπάλα μέσα στην περιοχή, το σούτ εκεί, ο Λάσκαρης βλέπει την μπάλα να φεύγει έξω χωρίς να ανησυχεί στο σούτ αυτό από τον Σιδηρόπουλο. Εδώ ένα κοντρόλ καλύτερο χρειαζόταν ο Χίλαρης για να βγει απέναντι από τον Δημητρίου. Φάουλ με τον Κουλεντιανό, διώχνει ο Λάσκαρης και κάπως έτσι ολοκληρώνεται το παιχνίδι για το τελικό Κορακοβούνι Απόλλωνας 1-1.